άκουσα ότι ο Φλωρίδης θέλει να περάσει στον αντίποδα του Παρασκευόπουλου. Να πάει στην άλλη μεριά. Μάλιστα. Ο Παρασκευόπουλος τους έβγαζε όλους έξω, τ' άκουσα κι εγώ. Ενώ ο Φλωρίδης θέλει να τους βάλει όλους μέσα. Αυτό είπανε. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Αξίζει λίγο να το δούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τι έγινε τότε. Τότε έγινε το μεγαλύτερο πλήγμα στο κράτος δικαίου της χώρας μας, επειδή όταν κράτος δικαίου ορίζουμε το σεβασμό των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, διότι αυτό είναι η υπέρτατη στιγμή του κράτους δικαίου, να σέβεσαι τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ήρθε λοιπόν ένας νόμος, ο οποίος, ενώ οι δικαστές αμετακλήτως είχαν επιβάλει, ας πούμε, 10 χρόνια κάθριξη, έβγαζε τους καταδικαστέντες στα 2 χρόνια, στον 1,5 χρόνο. Ποιοι βγήκαν από τις φυλακές τότε? Δολοφόνοι, βιαστές παιδιών, έμποροι ναρκωτικών. Και αυτό αλλάζει, λέτε τώρα. Μισό λεπτό. Απευθύνομαι λοιπόν σε αυτούς τώρα που ανησυχούν για το κράτος δικαίου. Έτσι. Και μιλώ από τη μεριά των θυμάτων. Τότε, όταν αποφυλακίζονταν ο δολοφόνος, τα συγγενικά πρόσωπα πώς ένιωθαν άραγε? Όταν αποφυλακίζονταν ο βιαστής στα 2 χρόνια ή στον 1,5, πώς ένιωθαν τα θύματα? Όταν αποφυλακίζονταν ο παιδοβιαστής, όταν αποφυλακίζονταν ο βιαστής. Λοιπόν, πού ήταν όλοι αυτοί να πούνε μια κουβεντούλα?